τους. Από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών αναγνώρισε ότι υπάρχουν σημαντικές επιβαρύνσεις, αλλά κάλεσε τους πολίτες να συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση, τονίζοντας ότι από αύριο κιόλας αρχίζει ο επαναπροσδιορισμός της φορολογικής πολιτικής. Λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και τον καλούμε να συμβάλλει σε μια προσπάθεια η οποία είναι κοπιώδης και περιλαμβάνει πάρα πολλές θυσίες. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν θέλω να πω αυτό που έχει υποθεί κατά κόρον, τι θα συμβεί αν δεν εκτελεστεί το πρόγραμμα, αν δεν εκταμευθεί η δόση, γιατί δεν πιστεύω σε αυτού του είδους την διληματική πολιτική. Πιστεύω ότι οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν και με πιο ήπιο τρόπο όταν τους λες κάτι. Και αυτό που τους λέμε είναι, ας βοηθήσουμε όλοι τώρα να περάσουμε αυτόν τον κάβο, να βγάλουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό και πρόθεσή μας είναι να λειτουργήσουμε ανταποδοτικά. Έτσι μειώνεται τελικά το αφορολόγητο στις 8.000 ευρώ και τίθεται συντελεστής 10% στις 12.000. Από το μέτρο θα εξαιρεθούν νέοι ως 30 ετών, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με εισόδημα ως 12.000 ευρώ και τα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα θα ισχύσει και ελάχιστο τέλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα φτάσει στα 300 ευρώ κατά μέσο όρο και από το οποίο θα εξαιρεθούν όσοι έκαναν έναρξη εργασιών την τελευταία πενταετία. Το πακέτο συμπληρώνεται από την έκτακτη σφορά που θα υπολογιστεί με συντελεστή 1% για εισοδήματα από 12 έως 20.000 ευρώ, με 2% από 20 έως 50.000, με 3% από 50 έως 100.000 και με 4% από 100.000 ευρώ και πάνω. Με 5% θα επιβαρυνθούν βουλευτές, τοπικοί άρχοντες και μετακλητοί ανώτεροι λειτουργοί. Όσον αφορά στη φορολόγηση του πετρελαίου, για φέτος προβλέπεται αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή κατά περίπου 5 λεπτά το λίτρο, ενώ αντιθέτως για τις επιχειρήσεις θα γίνει εξίσωση των φόρων με το πετρέλαιο κίνησης. Όταν παρέλαβα τα καθήκοντά μου, υπήρχε η ανάγκη να επιβεβαιωθούν ποσά τα οποία έφταναν περίπου τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 28 του μεσοπροθέσμου προγράμματος. Όσο για τα κίνητα, μειώνεται το αφορολόγητο του ΦΜΑΠ στις 200.000 ευρώ, αλλά αποσύρεται το νέο τέλος ακινήτων. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε τους επόμενους μήνες, εάν τα πράγματα πάνε καλά, να κάνουμε μια μικρή ανταπόδοση στις χαμηλές συντάξεις σε σχέση με την περικοπή που έγινε το 2010. Στον εφαρμοστικό θα συμπεριληφθούν και οι διατάξεις για τη σύσταση του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας που θα χειριστεί τις αποκρατικοποίησεις και στο οποίο θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών της Ευρωζώνης και ένας της Κομισιόν. Σήμερα, Δημήτρη Τάκη, είχαμε την δεύτερη.